Μπορούμε να δούμε τον Αλέξανδρο. Βρισκόμαστε και πάλι στο Κρυονέρι, όπου εδώ θα σας δείξω ένα καμένο αυτοκίνητο. Ένα καμένο αυτοκίνητο. Στα αριστερά μία παιδική χαρά που έχει γίνει στάχτη. Εδώ βλέπετε, ήταν παιδική χαρά, και εδώ βλέπετε ένα αυτοκίνητο που παραδόθηκε στις φλόγες. Δυστυχώς βρισκόταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, και δίπλα η παιδική χαρά. Αριστερά βλέπετε την παιδική χαρά, και αριστερά, για να σας δώσουμε να καταλάβετε πώς σώθηκαν τα σπίτια από θαύμα, είναι ότι βλέπετε εκεί στο σπίτι δεξιά ότι έχουν καεί τα λουλούδια, οι γλάστρες με τα λουλούδια, οι οποίες ήταν κρεμασμένες στο μπαλκόνι, και σώθηκε το σπίτι. Αυτή ήταν η εικόνα. Δηλαδή τα σπίτια, τα περισσότερα, έχουν σωθεί από θαύμα, και νομίζω δεν υπάρχει πιο ενδεικτική εικόνα από αυτή που σας δείχνω. Ζαρτινιέρες καμένες, γύρω όλα καμένα, και το σπίτι άδεικτα. Ευτυχώς. Αριστερά βλέπετε ακόμα ένα οικόπεδο που κάει και δίπλα από σπίτια. Και εδώ δεξιά μας βρίσκεται το δάσος. Μπορώ να διακρίνω δυστυχώς ακόμα μία αναζωπήρωση. Πάνω που είχε σβήσει και είχαν ηρεμήσει εδώ οι άνθρωποι, βλέπουμε ακόμα μία αναζωπήρωση, δυστυχώς. Δηλαδή ήρθαν εδώ οι άνθρωποι που είχαν αυτό το σπίτι, για την ακρίβεια στείλαν φίλους τους να δουν ότι το σπίτι είναι σοου. Τους μετέφεραν το σπίτι, γλίτωσε από θαύμα. Ορίστε. Προσέξτε λίγο, θα ξαναμπούμε τώρα με την υδροφόρα. Ναι, μας ενημερώνουν τώρα ότι θα ξαναμπούν με την υδροφόρα μέσα στο δάσος για να πιάσουν αυτό το μέτωπο. Δεν τελειώνει δυστυχώς εδώ στο Κρυονέρι η κατάσταση, αυτό με, η κατάσταση με τις αναζωπηρώσεις είναι. Τόσο καπνός εδώ που βλέπουμε τώρα. Είναι ασταμάτητη. Δηλαδή διαρκώς έχουμε αναζωπηρώσεις, και αυτή η φωτιά που βλέπετε, που απειλεί ξανά το Κρυονέρι, δεν υπήρχε πριν από 5 λεπτά. Άρα ναι, έχουμε αναζωπήρωση, εδώ έχουμε μαύρο καπνό, θα έχουμε φλόγες. Είναι ό,τι έχει απομείνει. Αν έχει απομείνει κάτι να κάψει, κάτι καίει πάντως. Πάλι απειλείται το Κρυονέρι. Βέβαια. Και σε κοντινή απόσταση. Και ξεφύτρωσε πάλι αυτό, δεν φαινόταν τίποτε. Δηλαδή. Ακριβώς, δηλαδή νομίζω και στην αρχή της σύνδεσής μας ότι δεν θα το βλέπατε, αν σας δείχναμε αυτό το σημείο. Και πάλι μπαίνει η υδροφόρα, και πάλι συναγερμός για τη νέα αναζωπήρωση. Έχει ειδοποιηθεί η πυροσβεστική. Βλέπω ότι φτάνουν ήδη δυνάμεις, καθώς πρέπει να το προλάβουν βέβαια και πριν νυχτώσει. Γιατί μετά... για να δουν τι θα κάνουν. Αν συνεχίσουμε λίγο, θα δείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ρέμα το οποίο έχει καεί. Ένας παράγοντας του Δήμου έβγαλε και ένα γκαζάκι από το ρέμα, το οποίο βέβαια, αν διέκρινα σωστά, πρέπει η φωτιά να πέρασε από πάνω και όχι να έχει εκραγεί, άρα δεν είναι προϊόν εμπρισμού. Τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ πρόχειρα. Άξα, ναι. Και βλέπετε εδώ ξανά τους ανθρώπους να μπαίνουν στο δάσος για να σβήσουν τις αναζωπηρώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κοιμηθεί. Δεν έχουν κοιμηθεί. Δεν έχουν ξεκουραστεί. Ήταν εδώ όλη τη νύχτα. Είναι σε πάλξεις εκεί. Βλέπετε εδώ ξανά σιγά σιγά οι καπνοί αρχίζουν να σκεπάζουν τον ήλιο. Και δυστυχώς σας μεταδίδουμε μία νέα αναζωπήρωση από το Κρυονέρι. Πάνω που όλοι νομίζαμε... Ότι έχει τελειώσει. Πάνω που όλοι νομίζαμε ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τελειώσει. Μακριά η νύχτα. Δύσκολη η νύχτα. Θα περιμένουμε και τα... Είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Κρυονέρι. Είναι ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο οποίος κάνει το διπορικό, το έκανε και προηγουμένως. Μας έδειξε σπίτια που κάηκαν, αυλές, είδαμε και τώρα. Και ξαφνικά τώρα έχουμε αυτή την αναζωπήρωση, και πρέπει κάτι να επέμβει εκεί για να μην έχουμε χειρότερα.